Συμφωνείς, θα απαντήσω στο ερώτημά σας. Θέλω να συμφωνήσω καταρχάς με την επισήμανση του κ. Μόντι ότι υπάρχουν ευθύνες και στην ελληνική πλευρά. Εγώ δεν αρνούμαι, παρότι είμαι θειασότης της άποψης ότι η κρίση είναι ευρωπαϊκή, δομική κρίση, αφορά την αρχιτεκτονική του ευρώ, δεν αρνούμαι ότι υπάρχουν και ενδογενείς αιτίες σε κάθε χώρα ξεχωριστά που μας οδήγησαν ως εδώ. Αναφέρθηκε λοιπόν ο κύριος Μόντι στην σχέση διαπλοκής πολιτικής και οικονομικής εξουσίας. Στις πελατειακές σχέσεις φαντάζομαι. Ενδεχομένως στις λογικές που οδήγησαν στην αύξηση των ελλειμμάτων και στην απόκρυψη των ελλειμμάτων. Εν τούτης, ξέρετε, εδώ είναι σαν το ταγκό αυτή η σχέση, αυτός ο χορός θέλει δύο. Και οι ελληνικές κυβερνήσεις έπραξαν κακώς, αλλά και η ευρωπαϊκή πλευρά έπραξε κακώς, που ενώ γνώριζε δεν αντιμετώπιζε εγκαίρως το πρόβλημα. Το παράδοξο είναι ότι σήμερα, για να χρησιμοποιήσω μια ελληνική παροιμία, βάζουμε το λύκο να φυλάξει τα πρόβατα. Αυτό το πολιτικό σύστημα που δημιούργησε και ενίσχυσε τη διαφθορά και τη διαπλοκή, το ίδιο πολιτικό προσωπικό είναι αυτό που υποτίθεται ότι θα μας σώσει αλλάζοντας. Θα ήθελα να σας πω επίσης, απαντώντας το ερώτημα, ότι βεβαίως υπήρξε μια σημαντική εξέλιξη σε ό,τι αφορά τη μείωση, τη ραγδαία μείωση των ελλειμμάτων, και βεβαίως είναι σημαντικό που σήμερα η Ελλάδα δεν έχει πρωτογενή ελλείμματα, αλλά αυτό δεν μπορεί να συνιστά επιτυχία στο βαθμό που έχει προκύψει με μία τρομακτική καταστολή στην πραγματική οικονομία και που ταυτόχρονα έχουμε δείκτες που δεν μπορούν να μας κάνουν καθόλου αισιόδοξους για την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Η λύση λοιπόν για μας είναι η αύξηση της ζήτησης. Χωρίς αύξηση της ενεργού ζήτησης, στροφή στην παραγωγική ανασυγκρότηση και στην ανάπτυξη δεν μπορούμε να βγούμε από την κρίση. Ακούω συχνά την ιδέα και θα την ακούσουμε και εδώ ότι η λύση είναι οι αυστηροί κοινοί κανόνες στην Ευρώπη για όλους και η επιβράβευση των πιο ανταγωνιστικών οικονομιών. Φαίνεται ότι αυτή η λύση συντηρεί και δεν θεραπεύει τα προβλήματα. Για παράδειγμα, η Ιταλική οικονομία, για να ξεφύγουμε από την Ελλάδα, είναι αναγκασμένη να έχει πρωτογενή πλεονάσματα της τάξης του 5%. Και αυτό που φαίνεται εδώ να συζητάτε ως μια προοπτική ευελιξίας είναι χρόνος, χαλάρωση. Εγώ θα έλεγα, χωρίς να υποτιμώ τη σημασία του χρόνου, ότι είναι σαν να δίνουμε περισσότερο σκηνή σε κάποιον που του ζητάμε να κρεμαστεί. Ενώ αυτό που στην πραγματικότητα πρέπει να κάνουμε είναι να αντιμετωπίσουμε μεγάλες παθογένειες και να δώσουμε τη δυνατότητα στην οικονομία να αναπτυχθεί χωρίς τους περιοριστικούς φραγμούς του συμφώνου σταθερότητας. Πρώτα απ' όλα, αν φέτος συνυπολογίσουμε τον αποπληθωρισμό, που αρχικά για την Ιταλία έχει προβλεφθεί να είναι στο 1,1% πληθωρισμός, ενώ τώρα είναι μείον 0,1 αποπληθωρισμός, το 5% πλεόνασμα δεν επαρκεί, χρειάζεται 7% πλεόνασμα. Αυτό στην πραγματικότητα σημαίνει ότι μόνο για το 2014 η Ιταλική οικονομία θα πρέπει να σπαταλήσει περίπου 80 δις, μια οικονομία που σιγοβράζει στην ύφεση, για να τηρήσει κάποιους κανόνες οι οποίοι δεν είναι αποτελεσματικοί. Στον αντίποδα λοιπόν αυτής της λογικής,
μια λογική που ανέπτυξε προχθές και ο κύριος Σόιμπλε με ένα άρθρο του στους Financial Times. Η ιδέα της Ευρώπης πολλών ταχυτήτων με κοινό νόμισμα και έλεγχο των προϋπολογισμών από μία μη εκλεγμένη αρχή συνιστά μια ιδέα πολιτικά μη βιώσιμη. Είναι λογικές που τροφοδοτούν τάσεις εθνικής αναδίπλωσης πολλές φορές ακραίες. Εμείς λοιπόν στον αντίποδο αυτής της λογικής πιστεύουμε ότι πρέπει να προχωρήσουμε με νέα θεμέλια να μεταμορφώσουμε την Ευρώπη αν θέλουμε πραγματικά να την σώσουμε. Thank you. Thank you, Alexis. Now, primo problema che avevo citato.